Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο του καναλιού. Το τέταρτο βίντεο το οποίο συνεχίζουμε τη σειρά μας τι παίζει με τις ελληνικές ομάδες στο Football Manager 2024. Και σήμερα ήρθε η ώρα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται σε μια αρκετά μεταβατική περίοδο με τα prospects από την Ακαδημία να παίρνουν όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να θεωρούνται πλέον βασικοί. Και το μέλλον έτσι το χτίζει καλά με αυτή τη λογική η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα σε αυτό εδώ το βίντεο θα δούμε τις καρτέλες των παιχτών του Ρασβάν Λουτσέσκου φυσικά και γενικότερα κάποιες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί κάποιος να δει προτού κυκλοφορήσει το παιχνίδι στην περίοδο των 2 εβδομάδων της Μπέτα. Να σας υπενθυμίσω ότι στα συγκεκριμένα βίντεο εκφέρω τη γνώμη μου και η γνώμη μου αφορά κυρίως το παιχνίδι, βασικά μόνο το παιχνίδι. Δεν αναφέρομαι στην πραγματικότητα και οτιδήποτε υποθεί ή ακούσεται σε αυτό το βίντεο αφορά το παιχνίδι. Μπορεί ένας παίκτης να είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πάρα πολύ αξιόλογος στην πραγματικότητα. Μπορεί όμως αυτό το ίδιο πράγμα να μην ισχύει στο παιχνίδι και εγώ θα το σχολιάσω και θα ασχοληθώ με αυτό. Επίσης, να σας ζητήσω την υποστήριξή σας σε αυτήν εδώ τη σειρά, όπως κάνετε και κάθε χρόνο. Like το βίντεο, subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη, και για να προτείνει ο αλγόριθμος τα βίντεο του καναλιού σε περισσότερο κόσμο. Και φυσικά, αν το επιθυμείτε και μπορείτε να βοηθήσετε, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ με ένα share σε κάποιο φίλο σας που είναι ΠΑΟΚτζής, σε κάποια σελίδα που ασχολείται με τα νέα του ΠΑΟΚ, ή σε κάποια σελίδα που ασχολείται με τα νέα της Super League's γενικότερα. Αυτά, χορηγός είναι το eneba.com για να αγοράζουμε τα αγαπημένα μας παιχνίδια από το marketplace, το οποίο σας το έχω με link στην περιγραφή για να το αποθηκεύσετε και να μπαίνετε κατευθείαν από εκεί μέσα όσοι θέλετε να βοηθήσετε και να στηρίξετε. Το eneba έχει πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές, από τις πιο ανταγωνιστικές στην αγορά, και αυτό το οποίο το ξεχωρίζει είναι οι πάρα πολύ χαμηλότερες τιμές από τα επίσημα, από τους επίσημους μεταπολιτές, δηλαδή Steam, Epic κτλ. Φυσικά με απόλυτη ασφάλεια, με ταχύτητα και με πάρα πολύ ποικιλία στο να διαλέξεις το τι θες να αγοράσεις από τα video games σου. Γενικότερα εμπλουτίζουν το site τους και με καινούργια πραγματάκια και καινούργιες υπηρεσίες, οπότε τσεκάρετε το, πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και αφού επιστρέψαμε λοιπόν, ήρθε η ώρα να μπούμε λίγο περισσότερο στο ψητό. Αρχικά, να σας δείξω λίγο τα μεταγραφικά budget του ΠΑΟΚ ξεκινώντας το παιχνίδι. Αυτό βέβαια πιθανόν να είναι και διαφορετικό από mode σε mode, γιατί υπάρχει και ένα δεύτερο mode πλέον στο Football Manager 24, στο οποίο μπορείς να ξεκινήσεις κανονικά όπως ξεκινάγες τις προηγούμενες χρονιές, αλλά μπορείς να ξεκινήσεις και με ένα mode το οποίο οι μεταγραφές των ομάδων που κάνουν φέτος το καλοκαίρι έρχονται την ώρα που γίνανε. Δηλαδή, αν ένας παίκτης αποκτήθηκε 25 Ιουλίου, 25 Ιουλίου θα έρθει. Είναι δηλαδή περασμένος μέσα στις μεταγραφές. Δεν παίζω αυτό το mode τώρα. Είναι λοιπόν περασμένος μέσα στις μεταγραφές και έρχεται 25 Ιουλίου, έτσι για να γίνει λίγο πιο ρεαλιστικό. Το λέει real life το συγκεκριμένο. Οπότε, ξεκινώντας με τον ΠΑΟΚ, θα έχεις διαθέσιμο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές και περίπου 800.000 ευρώ για συμβόλαια. Προφανώς μέσα εδώ μπορείς να παίξεις με το slider και να τα πας από εδώ και από εκεί. Και όσον αφορά αν δεν ξεκινήσεις με τον ΠΑΟΚ, αυτόν που θα βρεις απέναντί σου είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τον οποίο βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτή είναι η καρτέλα του, εμφανώς πεσμένος νομίζω στα coaching του σε σχέση με άλλες χρονιές. Ένας αρκετά ικανός προπονητής, τα παλιότερα χρόνια ήταν καλύτερος μου στο παιχνίδι, πλέον όχι τόσο πολύ. Έχει πέσει λιγάκι. Παρ' όλα αυτά, ικανότατος προπονητής και τον έχω δει να παίρνει και μεταγραφές σε πολύ πολύ μεγάλες ομάδες μέχρι να αναλαμβάνει και Παρί και τέτοια πράγματα. Εντάξει, okay. Νομίζω ότι είδαμε και την καρτέλα του Ρασβάν Λουτσέσκου και πάμε να δούμε λοιπόν το roster του ΠΑΟΚ, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ βλέπετε ότι έχω ανεβάσει και κάποιους στην πρώτη ομάδα που έχουν ένα σχετικά καλό potential.
από τον ΠΑΟΚ Β και από τον ΠΑΟΚ Κ19. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ρόστερ. Και είναι και λογικό γιατί και έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από έναν, πιτσιρίκο 19 ετών, εντάξει πιτσιρίκος. Ολόκληρος άνθρωπος είναι, ο Αργύρης Νταρέλας, νομίζω Δέλτα πρέπει να είναι. Ο Αργύρης λοιπόν τον ανέβασα από τον ΠΑΟΚ Β, γιατί έχει ένα έτσι καλό potential, 3,5 αστεράκια. Όπως βλέπετε, οπότε σας τους δείχνω αυτούς τους παίχτες και γενικότερα μπορείτε να κάνετε pause ανα οποιαδήποτε στιγμή την ώρα που βλέπετε το βίντεο για να παρατηρήσετε μια καρτέλα λίγο παραπάνω. Είναι ενδιαφέρον inverted winger ο συγκεκριμένος και πιστεύω ότι αν έχει εξέλιξη μέσα στο παιχνίδι θα μας απασχολήσει φέτος. Συνεχίζουμε με τη μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, την μεταγραφή του καλοκαιριού για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ, ένας ικανότατος τεχνίτης, εξτρέμ μεσοπιθετικός βούλγαρος στα 26 του. Αποκτήθηκε από την Λούντογκόρετς και παίρνει συμβόλαιο 1,35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέχρι το 2027, δηλαδή για τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται εδώ πέρα. Εξαιρετικός παίκτης με πολύ καλά κρυφά χαρακτηριστικά, πράσινο big matches και λαχανή consistency. Νομίζω πως για τα επόμενα χρόνια θα έχετε τη λύση που πρέπει στα χέρια σας αν ξεκινήσετε να τον πάω. Επίσης να πω ότι επειδή γενικότερα δεν έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα ο συγκεκριμένος λόγω τραυματισμών, ήταν αρκετά επιρρεπής, αλλά τα τελευταία χρόνια το έχει αφήσει πίσω του και έχει χαθεί πλέον το injury prone μέσα από το παιχνίδι. Έχει χαθεί εννοώ, αφαιρέθηκε, μειώθηκε και ούτω καθεξής. Περνάμε σε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, τον Βασίλη Γκορντετζιάννη, ο οποίος είναι γεωργιανός. Τον ανέβασα και αυτόν για να τον δούμε, γιατί έχει σχεδόν 2,5 αστεράκια με λίγο δουλίτσα 3,5. Εντάξει, δεν μου αρέσει τόσο πολύ όσο άλλος, γιατί είναι και σεντερφόρος συγκεκριμένος. Παρ' όλα αυτά, τον βλέπετε, homegrown είναι όλοι αυτοί, οπότε έτσι για να πάρετε μια ιδέα. Ο Τόμας Κετζιόρα είναι ο επόμενος, ο Πολωνός, ο οποίος είναι δανεικός από την Δυναμό Κιέβου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Παρατηρούμε πως εδώ πέρα ξανά αυτό το οποίο είχαμε δει και στον Ολυμπιακό, δηλαδή έχουν περαστεί μεταγραφές των ομάδων, κυρίως οι δανεικοί, χωρίς να πληρώνονται συμβόλαιο από τις ομάδες που τους έχουν. Εδώ η ίδια περίπτωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, η Δυναμό Κιέβου έναν παίκτη σαν τον Κετζιόρα, τον οποίο ουσιαστικά δεν τον δανείζει για να τον ξαναφέρει μετά πίσω και να είναι καλύτερος. Τον δανείζει, εντάξει, προφανώς επειδή γίνεται και πόλεμος εκεί πέρα γενικότερα, αλλά τον δανείζει γιατί θέλει να μην πληρώνει τα έξοδα του. Ουσιαστικά αυτό είναι. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να φτιαχτεί αυτό και μπορεί να φτιαχτεί στο release. Λαχανή consistency και λαχανή big matches, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αρκετά ενδιαφέρον παίκτης. Στα 29 του, εντάξει, είναι δανεικός, δεν έχει νομίζω ποιον αγοράς. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι και δωρεάν, μέχρι όσο είναι δωρεάν, αξίζει. Αξίζει ο Τόμας ο Κετζιόρα. Και συνεχίζουμε με τον Νάτος. Νάτος. Αυτός και κάποιους άλλους που περιμένετε πώς και πώς να δείτε. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος είναι αναβαθμισμένος σε σχέση με πέρσι. Γενικότερα είναι μια καρτέλα η οποία είναι ιδιαίτερη. Κοιτώντας την, λες, όχι καλά, χάλια τον έχουν κάνει. Αν είναι δυνατόν. Αλλά δεν τον έχουν κάνει χάλια. Είναι ιδιαίτερος παίχτης γενικότερα. Πολλά πράγματα του λείπουν μέσα από το παιχνίδι του, όπως για παράδειγμα τα τελειώματα των φάσεων, τα σουτ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι εξαιρετικός dribbler, είναι εξαιρετικός στην πρώτη επαφή του, στην τεχνική του. Βελτιώνει και τις πάσεις του σιγά σιγά. Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος, γι' αυτό σας λέω είναι ιδιαίτερη περίπτωση, ιδιαίτερη καρτέλα του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Οπότε φαινομενικά φαίνεται κακή η καρτέλα, αλλά δεν είναι. Και συνεχίζουμε και βλέπουμε ότι έχει λαχανή consistency. Το big matches δεν βλέπω εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο θέμα αυτό για το πώς θα γίνει όλο το πράγμα στην καρτέλα του, πώς θα έχει φτιαχτεί, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, 221 χιλιάρικα. Σίγουρα κάποια στιγμή αν παίξετε με τον ΠΑΟΚ θα σας έρθει πρόταση για να τον αγοράσουν από κάποια άλλη ομάδα. Είναι homegrown στην ομάδα, είναι παιδί της ομάδας. Συνεχίζουμε με τον Ντομινίκ Κοτάρσκι, ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει αντικαταστήσει καλά, θα πω, τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. 550 χιλιάρικα το συμβόλαιό του μέχρι το 2026. Δεν βλέπω κάποιο αρνητικό ή θετικό στα κρυφά, δυστυχώς. Κάτι το οποίο σημαίνει πως μάλλον πρέπει να είναι και κοντά στο 10 το όριο.
Παρ' όλα αυτά είναι εξελίξιμος κι άλλο. Και ωστόσο προσωπικά μέσα στο παιχνίδι δεν τρελαίνομαι πάρα πολύ για τον Κοτάρσκι, να πω την αλήθεια. Δεν τον θεωρώ τόσο καλό. Και ίσως να, από τη στιγμή που είναι και ξένος, δηλαδή αυτό εννοώ, κάποια στιγμή να κάνετε το βήμα παραπάνω και να φέρετε έναν καλύτερο, έναν ικανότερο τερματοφύλακα. Συνεχίζουμε με τον Κώστα τον Κουλιεράκη, να ο επόμενος που ανυπομονείτε πώς και πώς να τον δείτε. Έναν Κώστα Κουλιεράκη ο οποίος στα 19 του, προσωπικά εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ μεγαλύτερα βήματα από τον Γιάννη τον Κωνσταντελιά. Και αυτό αποτυπώνεται και στην τιμή του μέσα στο παιχνίδι. Πεντάστερος φυσικά, εξελίξιμος πάρα πολύ. Λαχανή consistency, το big matches πάλι δεν βλέπω και σε αυτό εδώ το... σε αυτήν εδώ την καρτέλα. 430 χιλιάρικα το συμβόλαιό του μέχρι την 26 και για αυτόν φυσικά κάποια στιγμή θα σας έρθουν προτάσεις. Εννοείται παιδί και σπλάχνο της ομάδας. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα από αυτά τα παιδιά. Είναι ο Λευτέρης ο Λίρατζης, ο οποίος έχει φτιάξει καρτέλα του αρκετά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με την περσινή βασικά χρονιά. Και βλέπουμε λαχανή consistency και λαχανή big matches. Συμβόλαιο μέχρι το 2026 με 135.000 ευρώ ο μισθός. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι υγεία το να έχεις τέτοιους παίχτες στην πραγματικότητα σίγουρα, αλλά και στο παιχνίδι, γιατί βοηθάει να δηλώνεις 25 παίχτες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή όλους όσους μπορείς. Συνεχίζουμε με έναν, παίχτη ο οποίος είναι τρομερό ταλέντο, δανεικός από τη Λάτσιο στον ΠΑΟΚ, Μάρκος Αντώνιο, με 1,15 εκατομμύρια συμβόλαιο πληρωμένο από τον ΠΑΟΚ. Consistency λαχανή, αλλά έχει έρθει τραυματίας. Και έχει έρθει πόσο καιρό τραυματίας? 3 με 5 μήνες. Από τον Ιούλιο, δηλαδή οι 3 μήνες είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Οι 5 είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος. Μπαίνουμε Νοέμβριο και ακόμα είναι άγνωστο πότε θα παίξει ο Μάρκος Αντώνιο. Οπότε, εντάξει, λογικό το 3 με 5 που βλέπω εδώ πέρα. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω αν αξίζει η αγορά του, γιατί βλέπω ότι έχει πιάσει λίγο ταβάνι το potential, το ability του. Αλλά δεν ξέρω αν αξίζει η αγορά του και νομίζω πως δεν έχει και οψιόν. Α, έχει οψιόν, 6 εκατομμύρια ευρώ. Όσα δηλαδή περίπου είχε δώσει, λίγο λιγότερο από ό,τι είχε δώσει η Λάτσιο για να τον πάρει από την Σαχτάρ. Αλλά δεν έπιασε το πράγμα. Συνεχίζουμε με τον Μεϊτέ. Δανεικός από την Μπενφίκα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο. Ένας κλασικός DLP, ένας κλασικός οργανωτής στη μεσαία γραμμή. Με big matches στα θετικά του. Και ο συγκεκριμένος έχει πολύ χαμηλό value για να τον αγοράσετε. Όχι με την οψιόν του, η οψιόν είναι 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν αξίζει για κανένα λόγο. Το value του ωστόσο αξίζει. Βέβαια είναι 29 χρονών, δεν είναι μικρός ο άνθρωπος. Οπότε ναι. Δεν ξέρω αν αξίζει να τον αγοράσετε. Ξαναλέω, pause στο βίντεο για να δείτε κάτι περισσότερο αναλυτικά. Γιάννης Μιχαηλίδης εδώ πέρα. Ένα ακόμα παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας και από την Ακαδημία, το Γιάννη Τσόν συγκεκριμένα, που έχει βγάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Consistency στα λαχανή, στα πράσινα δηλαδή, στα θετικά. Συμβόλαιο 370.000 ευρώ μέχρι το 2025. Αριστεροπόδαρος, ψηλός κεντρικός αμυντικός με καλή τεχνική. Αυτό. Και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στις δηλώσεις και σε όλα αυτά και στους Έλληνες δηλαδή. Ο Τόμας Μουργκ στα 28 του με 430.000 ευρώ συμβόλαιο μέχρι το 24, δηλαδή άλλη μια χρονιά και λύγει το συμβόλαιό του. Πιθανόν θα φύγει ελεύθερος αν δεν φύγει, αν δεν τον πουλήσετε την πρώτη χρονιά για να πάρετε και κανένα φράγκο. Αρνητικά το big matches του και το, η συχνότητα με την οποία τραυματίζεται. Εντάξει, δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Γενικά δεν μου αρέσει καθόλου ο Μουρ και τον θεωρώ πως είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε να καλύψει κάτι διαφορετικό στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήρθε ουσιαστικά να πάρει τη θέση του Πέλκα με τα λεφτά του Πέλκα, αλλά δεν είναι Πέλκας, είναι ακραίος ο άνθρωπος. Είναι μεσοεπιθετικός στα πλάγια, οπότε δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχω δομικές διαφωνίες, αυτό που έτσι πάνω στον συγκεκριμένο παίχτη. Και δεν μου αρέσει κιόλας, πέφτουν τα χαρακτηριστικά του πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Νάσμπερκ, ο Νορβηγός, ο οποίος έχει 517 χιλιάρικα συμβόλαιο για 2,5 χρόνια από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Consistency και big matches στα θετικά. Γενικότερα είναι καλός, είναι λίγο αργός, ωστόσο. Και λόγω και της ηλικίας, επειδή δεν έχει εξέλιξη πλέον,
Δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να μείνει αυτά τα δύο χρόνια. Θα βρείτε σίγουρα κάτι καλύτερο, με λίγα περισσότερα χρήματα, αλλά θα βρείτε κάτι καλύτερο και κάτι πιο σίγουρο για να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας. Συνεχίζουμε με τον Οσδόε, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ με λίγο περιπετειώδη τρόπο. 1,1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο συμβόλαιο μέχρι το 25, στα 30 του. Δεν είναι το, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια. Και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλή καρτέλα μέσα στο παιχνίδι, με σταθετικά consistency και big matches, δεν έχει κάτι αρνητικό. Και γενικότερα η εμπειρία του είναι πάρα πολύ, με 269 συμμετοχές μόνο στο πρωτάθλημα των ομάδων που αγωνιζότανε. 269 συμμετοχές στα 30 του χρόνια είναι πολύ μεγάλη εμπειρία του πλέον και από την Εθνική Ρωσίας. Τα τελευταία χρόνια όχι σε διεθνείς διοργανώσεις, αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικό μέλος της. Συνεχίζουμε με τον Μπάμπα Ραχμάν, επιστροφή για τον Γκανέζο στην ομάδα του ΠΑΟΚ και είχε ξαναπεράσει από εδώ ως δανεικός από την Τσέλσι, πλέον με κανονική μεταγραφή. Και ο Μπάμπα Ραχμάν έχει στα αρνητικά του την επιρρεπή στους τραυματισμούς. Δεν τον θυμάμαι έτσι, δεν ξέρω πλέον αν έχει αλλάξει κάτι. Πιθανόν. Και το big matches στα θετικά. Δεν βλέπω κάπου το consistency. Στα 29 του παίρνει 1,1 το χρόνο και συμβόλαιο μέχρι το 2026 για 3 ακόμα χρόνια. Καλός παίκτης είναι, αλλά νομίζω ότι μπορεί να φέρει και καλά χρήματα τις επόμενες χρονιές. Για αρχή, φυσικά είναι καλός και τον προτιμάμε και ξεκινάμε κανονικά μαζί του. Ο Σαμάτα, ο Τανζανός, 1,23 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 2 ακόμα χρόνια μέχρι το 2025. Νέα μεταγραφή, ένας καθαρόαιμος pressing forward. Δεν υπάρχει αμφιβολία πάνω σε αυτό με το 18 aggression το οποίο έχει. Λαχανή consistency στα θετικά. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό. Και γενικότερα το αριστερό του πόδι, από ό,τι λέει, το χρησιμοποιεί μόνο για το λεωφορείο για να ανεβαίνει. Οπότε, ναι. Καλός παίκτης στα 30 του. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ καλύτερος βέβαια και η πορεία του είναι πτωτική. Και αν δεν ήταν πτωτική, δεν θα ήταν στην Ελλάδα βασικά. Γιατί, συγγνώμη, ήταν υπερβασικός στην Genk και εξαργύρωσε αυτή του την πορεία με μια μεταγραφή στην Αγγλία, στην Premier League και στην Aston Villa. Εντάξει, δεν το λες και λίγο πράγμα, με 9,5 εκατομμύρια ευρώ να πας στην Premier League, στα μέσα κιόλας της χρονιάς. Κάτι καλά έκανε. Λοιπόν, Σάστρε ο επόμενος. Γενικότερα, ένας ακόμα παίκτης που δεν μου πολύ αρέσει. Έχει αρνητικά αρχικά, ξεκινάμε από εκεί, είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς και στα μεγάλα μάτς δυσκολεύεται. Παίρνει 480.000, εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλο το κόστος η αλήθεια είναι, οπότε τι πληρώνεις τι παίρνεις. Και μέχρι το 2026 έχει συμβόλαιο για 3 ακόμα χρόνια. Προφανώς και δεν θα μείνετε 3 χρόνια με το Σάστρε και αν μείνετε 3 χρόνια με το Σάστρε θα είστε αυτοί οι τύποι οι οποίοι θα μου λέτε «Μα καλά, πόσο τσιτάρεις και παίρνεις πρωτάθλημα πρώτη χρονιά στην Ελλάδα». Ναι, μάλλον αυτοί θα είστε. Οπότε, παιδιά, μην μένετε 3 χρόνια τώρα με το Σάστρε. Για το Θεό, η ζωή προχωράει και πάμε παρακάτω. Δεν να κάτσουμε να τον παντρευτούμε κιόλας. Λοιπόν, Σβάμπ. Νομίζω πως η καρτέλα του είναι λίγο τσιμπημένη στα 32 του. Λίγο ανεβασμένη. Λογικό, γιατί έκανε καλή χρονιά πέρσι και έχει ξεκινήσει και καλά φέτος. Αν και δεν λαμβάνεται υπόψη η φετινή χρονιά στις καρτέλες. Λαχανή consistency και λαχανή big matches εδώ πέρα βλέπουμε και συμβόλαιο 430.000 για ένα ακόμα χρόνο. Λόγω ηλικίας και μόνο δεν νομίζω ότι θα ανανεώσω. Θα ανανέωνα εγώ προσωπικά το συμβόλαιο του την επόμενη χρονιά, οπότε καλός και ας φύγει ελεύθερος, δεν είναι και τόσο μεγάλο το κόστος του αυτό, από αυτήν την άποψη. Φιλίπε Σοάρες, εντάξει, γενικά θεωρώ ότι ήταν λίγο αποτυχημένη η μεταγραφή του και αυτό φαίνεται και από το ότι ξεκινάει στη μέση του παιχνίδι στη λίστα για δανεισμό και στη λίστα για πώληση. Αρνητικό το big match, το θετικό το consistency του ωστόσο. 400.000 συμβόλαιο μέχρι το 2026. Νομίζω ότι θα πάρετε χρήματα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή για να βρείτε κάτι άλλο, γιατί έχετε να καλύψετε κενά. Ο Ράφα ο Άρης τώρα, από τους αγαπημένους μου αριστερούς back τα προηγούμενα χρόνια, μανατζερικός full παίκτης, ήρθε, δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι και λίγο πεσμένη νομίζω η καρτέλα του σε σχέση με το πως ήταν όταν έπαιζε ακόμα στην. Και στη Fulham και στην Πορτογαλία κτλ. Big matches και consistency στα θετικά. Ξεκινάει στη λίστα για δανεισμό και στη λίστα για πώληση. Κάτι το οποίο βέβαια ξαναλέω δεν έχει να κάνει με τις επιλογές ούτε στην πραγματικότητα, ούτε του προπονητή, ούτε του AI εδώ μέσα. Γίνεται για άλλο λόγο. Το AI το κάνει, αλλά γίνεται λόγω του ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε να μην γίνεται για κάποιους. Okay. Έχει να κάνει με το ability από αυτή την άποψη. Οπότε,
Παίρνει κοντά 600 χιλιάρικα μέχρι το 25. Και τώρα αριστερά, Μπαμπαραχμάν, Ράφα Σοάρες. Νομίζω λίγο κάπου λείπει η ποιότητα εκεί πέρα. Συνεχίζουμε με τον Dyson, ο οποίος η καρτέλα του είναι εντυπωσιακή για τα 35 του χρόνια. Υπερβολικά εντυπωσιακή, εγώ θα έλεγα. Κανένας δεν λέει πως ο Tyson δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Κανένας δεν λέει πως ο Tyson δεν έχει διαγράψει μια λαμπρή καριέρα στην ζωή του. Και κανένας δεν λέει ότι αυτός ο Tyson ο οποίος έχει στον ΠΑΟΚ δεν είναι καλός. Ίσα-ίσα, είναι από τους καλύτερους. Απλά νομίζω ότι αυτή εδώ η καρτέλα του θα έπαιζε στην Premier League. Και δεν ξέρω αν ο Tyson στην πραγματικότητα θα έπαιζε στην Premier League. Γιατί αν μπορούσε να παίξει στην Premier League, μάλλον στην Premier League θα ήταν. Οπότε, ίσως να έγινε λίγο υπερβολή εδώ πέρα από τους researchers. Θετικό το consistency και το big matches. Και από ό,τι βλέπουμε, το συμβόλαιο του είναι μια χαρά, 615 χιλιάρικα και λίγη στο τέλος της χρονιάς. Βάσει καρτέλας, προφανώς τον ανανεώνεις, έτσι. Αν δεν θα φτύει όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε στο τέλος της χρονιάς, γιατί μέσα στη διάρκεια της χρονιάς πέφτουν τα θετικά. Οπότε αν στο τέλος της χρονιάς δεν τελειώσει με 11 acceleration και 10 pace, ας πούμε, τότε θα τον ανανεώσεις, γιατί με τα ίδια λεφτά, εντάξει, για κάτι παραπάνω δεν νομίζω, γιατί αξίζει, φίλε, είναι πολύ καλό το value για αυτό που παίρνεις. Περνάμε στον Ταλικμανίδη, τον δείχνω μόνο και μόνο επειδή είχε 3 αστεράκια και μπορεί, επειδή κάποια στιγμή να θέλετε homegrown στον ΠΑΟΚ, δεύτερο τερματοφύλακα, και είναι μια χαρά, δεν θα παίξει και ποτέ ιδιαίτερα. Δηλαδή από το Zivkovic μια χαρά είναι ο Ταλικμανίδης. Και εδώ ο Brandon Thomas, ο οποίος τα βγάλε τα κάστανα πέρσι από τη φωτιά. Την έκανε τη δουλίτσα του. Αν σκεφτείς ότι είχε βάλει 61 γκολ σε όλη την καριέρα μόνο στο πρωτάθλημα, εντάξει, για 7 γκολ με τον ΠΑΟΚ σε μια χρονιά είναι τρομερό επίτευγμα. Τη στιγμή που το μεγαλύτερο σκοράζ ήταν 17 γκολ στη Μαγιόρκα Β στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας και 12 γκολ στη Λα Λίγκα 2 πάλι με τη Μαγιόρκα. Consistency στα θετικά του, επήρε πίσω τραυματισμούς όμως στα αρνητικά του, κάτι το οποίο το ξέρουμε. 615 χιλιάρικα και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, νομίζω πως αξίζει. Αξίζει δηλαδή να λήξει το συμβόλαιό του και είτε για να πουληθεί από τώρα, δηλαδή εξαρτάται εσείς πόσο θέλετε να επέμβετε μέσα στην ομάδα. Και περνάμε στον William Trostenkong, ο οποίος είναι ο αντικαταστάτης του Ingason στον ΠΑΟΚ. Διαφορετικός παίκτης βέβαια από τον Ingason, 100%. Στα θετικά consistency και big matches και γενικότερα αμείβεται με 1,23 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2026 για 3 χρόνια που θα είναι 32. Ωραία καρτέλα έχει, δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, κάτι το οποίο αυτή είναι και η διαφορά του με τον Ingason κυρίως. Είναι γρήγορος όμως πάρα πολύ για το ύψος του και νομίζω ότι στα corner και με το καινούργιο σύστημα που έχουν περάσει μέσα στο παιχνίδι, που τα corner τα κάνεις origami και τα φτιάχνεις όπως θέλεις και τις στημένες φάσεις, θα κάνει το ωραία πραγματάκια με τον Ekong. Καλός παίκτης εννοείται και έχει έρθει και φέτος, οπότε δεν μπαίνω στη συζήτηση να σας πω διώξτε το, κρατήστε το κτλ. Δεν μπορείτε, έχει έρθει τώρα τη φετινή χρονιά, οπότε πώς το λένε, έχει έρθει την φετινή χρονιά, οπότε δεν συζητάει να φύγει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ο Μάριος Τσαούσης, ο οποίος πέρσι ήταν, βασικά όχι, είναι δανεικός στον Μπαζιάννα, θα τον δούμε περισσότερο όταν έρθει η ώρα να δούμε τον Μπαζιάννα. Και ο Χάρης ο Τσιγκάρας εδώ πέρα, που και αυτός έχει επιστρέψει από το δανεισμό του και είναι καλός. Έχει βγάλει πολύ ωραία παιχνίδια και ανεβαίνει και αυτός. Consistency και big matches στα θετικά του, παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας, 216.000 συμβόλαιο μέχρι το 25, είναι αυτός, ο Κωνσταντέλιας 2, ο Λίρατζης 3, ο Μιχαηλίδης 4, ο Κουλιεράκης 5 και ο Τζίμας με το καλό 6, 6 ποδοσφαιριστές που θα μπορέσουν να φτιάξουν τον ελληνικό κορμό της ομάδας και 7 με τον Ταλιχμανίδη που δεν θα παίζει και ιδιαίτερα, να φτιάξουν λοιπόν τον ελληνικό κορμό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, να έχεις και παίκτες για την Ευρώπη και απλά να σπρώχνεις και να επενδύεις όλα τα λεφτά στους ξένους από εκεί και πέρα. Και φυσικά μπορείς να δεις και τον Κούτσια μελλοντικά να τον ξαναφέρεις πίσω στην ομάδα, που και αυτός θα έχει ωραία καρτέλα, θα τη δούμε στο τελευταίο βίντεο της συγκεκριμένης σειράς. Οπότε ναι, είναι, είπαμε, ευλογία το συγκεκριμένο πράγμα. Για μένα, κατά την άποψή μου, είναι και λίγο κατάρα. Είναι και ευλογία και κατάρα. Γιατί όταν έχεις αυτούς, λες, εντάξει, τι πράξω, παίξω τώρα, τι να κάνω. Λοιπόν, να το Στέφανος ο Τζίμας, ο επόμενος, ο οποίος, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχει μια πάρα πολύ ωραία καρτελίτσα για τα 17 του χρόνια τα οποία ξεκινάει. Πρέπει να είναι random τα κρυφά του, γιατί
βλέπουμε σε αρκετούς μικρούς αυτό το consistency να εμφανίζεται εδώ πέρα, οπότε δεν έχουμε πρόσβαση στον editor για να δούμε περισσότερα στοιχεία. Θα βγει ο editor με το κυκλοφορία του παιχνιδιού. Άρα μπορεί να το βάλει το παιχνίδι γιατί είναι 0 και παίρνει μια random τιμή από το 1 μέχρι το 20. Και το συμβόλαιό του είναι 184.000 μέχρι το 25. Εντάξει. Παιδιά, όσο μπορείτε, ανεβάστε το στην πρώτη ομάδα, δώστε το παιχνίδι, γιατί όσο περισσότερα παιχνίδια παίζει, τόσο καλύτερο θα γίνεται. Είναι το γνωστό το κλισέ, πως ένα παιχνίδι ισούται με 10 προπονήσεις, κάπως έτσι το λένε. Και ο ηγέτης και ο αρχηγός αυτής εδώ της ομάδας, στα 37 του χρόνια, από ό,τι λέει στην τελευταία χρονιά της καριέρας του, με 320.000 συμβόλαιο, με το συμβόλαιο των ολοκληρώνων στο τέλος σεζόν, θεωρώ πως, νομίζω πως το έχει επικοινωνήσει, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά θα έπρεπε να το είχαν βάλει απευθείας ότι θα κάνει retiring στο τέλος της χρονιάς, εκτός και το έχουν φτιάξει από hard code, δηλαδή μέσα από τον κώδικα, και το βγάλει απλά περνώντας τις ημέρες. Consistency και big match θετικά, φυσικά κατά κόκκινο prone, το οποίο νομίζω δεν στέκει και πάρα πολύ, δεν το ακούω πάρα πολύ το κόκκινο prone στον Βίρινια. Okay, λόγω ηλικίας και λόγω καταπώνησης και τα λοιπά βγάζει κάποιους τραυματισμούς, αλλά όχι και κόκκινο prone, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά τα physical του είναι Παναγία βοήθα. Εντάξει, δεν είναι ο Βίρινια για να παίζει τώρα εδώ πέρα σε αυτήν εδώ την ομάδα, είναι για να βοηθάει και προσφέρει πολλά περισσότερα από το να παίζει. Δηλαδή και καθόλου να μην έπαιζε, προσφέρει άλλα πράγματα στην ομάδα. Ο Αντρία Ζίφκοβιτς εδώ πέρα, ο οποίος βρίσκεται στα καλύτερά του, σε πολύ καλή φάση της καριέρας του πλέον. Έχει βρει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό. Καταπράσινο big matches, δεν βλέπω το consistency, αλλά είναι και ένα ερώτημα και αυτό. 2,7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παίρνει μέχρι το 2027, ανανέωσε πρόσφατα. Ηγέτης, 26 ετών, δεν τον αλλάζεις και εύκολα, δεν τον διώχνεις εύκολα, η αλήθεια είναι. Εγώ θα τον κράταγα μέχρι τα 30 του χρόνια και μετά σε κάποιο εξωτικό προορισμό πιθανόν. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος και η καρτέλα του είναι πολύ καλύτερη σχέση με προηγούμενες χρονιές. Και περνάμε τώρα στον άλλο Ζίφκοβιτς, τον Ζίφκο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας της ομάδας. Δεν αξίζει να υπάρχει δεύτερος θεματοφύλακας της ομάδας ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς, γι' αυτό λέω, πουλήστε λοιπόν τον Ζίφκοβιτς, το συγκεκριμένο, τον Ζίφκο, τον θεματοφύλακα, όσα πάρετε, γιατί το συμβόλαιο του λύγει και στο τέλος της χρονιάς, κρατήστε τον Λιχμανιδιά δεύτερο από τον Κοτάρσκι. Δεν έχει νόημα να είναι ο Ζίφκοβιτς δεύτερος θεματοφύλακας, πόσες φορές θα παίξει. Θετικό consistency, 219.000 συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς λίγη. Και αφού είδαμε τους δύο τελευταίους Ζίφκοβιτς, να πω και κάτι το οποίο θα μου το γράψετε σίγουρα από κάτω και θα το έχετε γράψει ήδη, γιατί το λέω στο τέλος. Έχει γίνει τώρα λοιπόν ένα λάθος εδώ πέρα, όχι από τους researchers, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει γίνει λάθος από τον Αντώνη τον Τζακαλέα, αλλά έχει γίνει από τον άνθρωπο ο οποίος πέρναγε τα στοιχεία που στέλνουν όσοι στέλνουν τα στατιστικά μέσα στο παιχνίδι. Οπότε έχει μπερδέψει τους δύο Ζίφκοβιτς. Θα φτιαχτεί φυσικά. Αυτό που έχει μπερδέψει είναι ουσιαστικά το ότι. Μισό λεπτό. Εδώ θα δείτε ότι ο Ζίφκο Ζίφκοβιτς έχει 33 συμμετοχές και 7 γκολ την περσινή χρονιά. Δύσκολο. Ενώ ο Αντρία Ζίφκοβιτς έχει 2 συμμετοχές την περσινή χρονιά. Χωρίς γκολ, χωρίς τίποτα. Απλά μπερδέψαν την περσινή χρονιά τα καινούργια στατιστικά λοιπόν και βάλαν του Αντρία στον Ζίφκο και του Ζίφκο στον Αντρία. Δεν σας επηρεάζει πουθενά, δεν επηρεάζει πουθενά το παιχνίδι σας σε τίποτα. Απλά είναι οπτικό. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, θα διορθωθεί. Οπότε γενικά μην τρελαίνεστε. Και πόσα τέτοια πράγματα έχουν γίνει που σε άλλα πρωταθλήματα που δεν τα ξέρουμε γιατί δεν τους ξέρουμε τους παίχτες ή δεν έχουμε ασχοληθεί. Αυτός λοιπόν ήταν ο ΠΑΟΚ, αυτό ήταν το roster του ΠΑΟΚ, σχετικά μικρό, με αρκετά περιθώρια βελτίωσης, αν τον αναλάβετε. Ωραίο challenge, ενδιαφέρουσα επιλογή ομάδας. Όπως ξέρετε κάθε χρόνο σε αυτό εδώ το τι παίζει με τις ελληνικές ομάδες, ξεχωρίζω κάποιες από τις 14 που βλέπω με σκοπό να είναι το πρώτο μου save με την κυκλοφορία του παιχνιδιού στο Twitch στα live, και μιας και είπα Twitch, άνοιξτε κάτω την περιγραφή να πάτε να κάνετε follow και εκεί πέρα για gameplay στο Football Manager 24 και να γνωριστούμε καλύτερα κτλ. Στην περιγραφή σας έχω και skins, logos, facepacks κτλ και τα tutorial τα οποία σε λίγα συντόμως μέσα στο Νοέμβριο θα ανανεωθούν και θα γίνουν πιο σύγχρονα και πιο καινούργια, με καινούργια έτσι πραγματάκια κτλ. Και
Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Στείλτε παιδιά το βίντεο σας παρακαλώ σε κάποιο φίλο σας που είναι ΠΑΟΚτζής, σε κάποια σελίδα του ΠΑΟΚ που ασχολείται ή σε, πώς το λένε, σε κάποια σελίδα με την Getty Super League κτλ. Έτσι ώστε να το δει περισσότερος κόσμος, να εκτιμήσει τη δουλειά μου και πιθανόν να κάνει ένα subscribe εδώ πέρα. Και ό,τι θέλετε θα το βρείτε στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το σημείο του βίντεο μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά. Ήμουν ο Άλεξ Μόρακ και γεια σας από εμένα.